ερχόντουσαν χαρακτηριστικά, θα το πω, ξέρω εγώ, κάποια κινέζικα προϊόντα τα οποία ήταν σπασμένα στα δύο, έβαζες δύο βίδες, το ένωνες στην Ευρώπη, made in European Union, και η προστιθέμενη αξία ήταν απειροελάχιστη. Με αυτό το θέμα έχει ασχοληθεί ο κύριος Θόδωρος Σκυλακάκης. Είναι ευρωβουλευτής και μέλος της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Κύριε Σκυλακάκη, γεια σας. Γεια σας. Από το ηλιόλουστο Στρασβούργο, δεν ξέρω πώς είναι ο καιρός στην Αθήνα. Εδώ πέρα μας έχει ψιλομουντός είναι, ψιλομουντός είναι, αλλά εμείς σε αυτό το πράγμα πάμε καλύτερα από την Ευρώπη, κύριε Σκυλακάκη. Τουλάχιστον έχουν σε αυτό λόγους να μας φθονούν ορισμένοι Ευρωπαίοι. Σας διαβεβαιώ ότι ισχύει αυτό. Ναι, ναι, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Για πείτε μας τώρα για αυτό, τι ακριβώς γίνεται με την προσπάθεια για σήμανση των ευρωπαϊκών προϊόντων. Πώς μπορούμε να τα χωρίσουμε και πού βρίσκονται τώρα οι προσπάθειες για την προστασία τους. Κοιτάξτε, η σήμανση των ευρωπαϊκών προϊόντων είναι ένα σύνθετο θέμα το οποίο έχει πολλές πτυχές. Το να βάλει κανείς το Made in Europe είναι κάτι το οποίο επιδιώκεται και υπάρχουν και ψηφίσματα από το Κοινοβούλιο και μια προσπάθεια της Επιτροπής που ξεκίνησε το 2005, αλλά η οποία δεν έχει τελεσφορήσει γιατί πολλές χώρες, κυρίως οι ισχυρές βιομηχανικές χώρες, αντιδρούν. Γιατί αντιδρούν? Γιατί το Made in Europe εκ των πραγμάτων περιλαμβάνει και τη Γερμανία και, και τη Βουλγαρία, για παράδειγμα. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα και οι ισχυρές βιομηχανικές χώρες δεν το πολύ επιδιώκουν. Ταυτόχρονα υπάρχουν άλλες πτυχές που μπορεί να υπάρχει μεγάλη ωφέλεια. Παράδειγμα, ότι μπορεί κανείς να βάλει πολύ περισσότερες πληροφορίες για τους καταναλωτές σε μια τέτοια ταυτότητα, και επίσης να δημιουργήσει και μια ταυτότητα της Ευρώπης παγκόσμια που είναι πολύ αποτελεσματικότερο από την ταυτότητα των 27 επιμέρους χωρών. Εμείς να προσπαθούμε το Made in Greece, οι άλλοι το Made in Ρουμένια, οι άλλοι το Made in Τσεχοσλοβάκια, πράγμα που είναι δυσκολότερο. Επίσης υπάρχει και μια άλλη πτυχή και μια μικρή υποκρισία σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ενώ οι βιομηχανικές χώρες αντιδρούν στο Made in Europe σε ό,τι αφορά τα βιομηχανικά προϊόντα, στα γεωργικά προϊόντα οι κεντροευρωπαϊκές χώρες επιδιώκουν το Made in Europe και το να μην υπάρχει χώρα προέλευσης, έτσι ώστε να μπορεί να έρχεται, ας πούμε, κρέας από την Ολλανδία ή από την Γαλλία και να γράφει απλώς ευρωπαϊκό και να μην είναι υποχρεωτικό το να φαίνεται και η χώρα προέλευσης. Εμάς, σαν Ελλάδα, η Ελλάδα. Ναι, εμάς σαν Ελλάδα, ποια ακριβώς είναι τα σημεία τα οποία μας απασχολούν, τι θέλουμε να περάσουμε σε αυτή τη μάχη που γίνεται για το σήμα? Κοιτάξτε, εμείς ως μικρότερη χώρα, χωρίς μεγάλη βιομηχανική παράδοση και χωρίς καλή εικόνα, ιδίως τον τελευταίο καιρό σε ό,τι αφορά τα προϊόντα μας, έχουμε λόγο να είμαστε υπέρ του Made in Europe. Θα πρέπει στην Ευρώπη, όπως συνήθως συμβαίνει, να βρούμε κάποιο είδους συμβιβασμό, και ο καλύτερος συμβιβασμός, κατά τη δική μου άποψη, είναι να επιδιώξουμε να υπάρχει και η ευρωπαϊκή ταμπέλα με ό,τι αυτό σημαίνει για τις προδιαγραφές των προϊόντων και για την προστιθέμενη αξία εντός της Ευρώπης, αλλά και η χώρα εθνικού προορισμού, η οποία είναι μια πληροφορία που οι καταναλωτές μας και στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης την θέλουν. Παράδειγμα, επαναλαμβάνω, ας πούμε, στα γαλακτοκομικά ή στο κρέας, οι Έλληνες καταναλωτές θέλουν να ξέρουν αν είναι βουλγάρικο ή ελληνικό αυτό Πάσχα, το οποίο αγοράζει. Πάσχα, έρχεται ένας λόγος παραπάνω να ξέρουμε τι γίνεται, διότι όντως, αν είναι απλά Made in European Union αυτό, και δεν ξέρεις τώρα, είναι από τα Τρίκαλα ή από τη Βουλγαρία, περιοχή Κοσλοντού ή οτιδήποτε άλλο. Ακριβώς, όπου έχει, ας πούμε, την ασθένεια αυτή, foot and mouth disease που λέγεται, τον τελευταίο καιρό. Υπάρχουν δηλαδή πολλά προβλήματα τελείως τοπικά, αλλά και πλεονεκτήματα τοπικά. Υπάρχει για να το πούμε θετικά. Το ενδεχόμενο να έχουμε σύντομα κατάληξη των συζητήσεων και να τελειώσει αυτή η υπόθεση θετικά για μας. Για το Made in Europe θα σας έλεγα υπάρχει σοβαρή δυσκολία. Για το ειδικότερο θέμα των τροφίμων είναι πιθανόν
να έχουμε μία λύση μέχρι το τέλος Ιουλίου. Μάλιστα. Να έχουμε δηλαδή καταλήξει σε μία τελική λύση που να ψηφιστεί και από τις δύο πλευρές μέχρι τέλος Ιουλίου ή το Σεπτέμβριο. Να είστε καλά, κύριε Σκυλακαγή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.